Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε μπέργκερ με μπακαλιάρο πανέ και σάλτσα ταρτάρ. Πάμε όμως να δούμε τα υλικά μας. Για 6 μπέργκερ που θα φτιάξουμε θέλουμε 6 ψωμάκια. Έχω πάρει 3 φιλέτα μπακαλιάρου τα οποία τα έχω κόψει στη μέση να μου βγουν 6 μικρά φιλέτα χωρίς κόκαλο. Θέλουμε για το πανάρισμα αλεύρι, 2 ασπράδια αυγών, φρυγανιά τριμμένη, αλάτι, πιπέρι, και μισό χυμό από μισό λεμόνι. Και για τη σάλτσα ταρτάρ θέλουμε 7 αγκουράκια τουρσί, 2 κουταλιές της σούπας κάπαρι, 2 κρεμμυδάκια φρέσκα, 200 ml μαγιονέζα, 1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα πικάντικη, λίγες σταγόνες Worcester sauce. Και τέλος θέλουμε και 6 φέτες τυρί του τοστ τσένταρ. Πάμε να το φτιάξουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα φτιάχνοντας το ψάρι μας. Ανοίγουμε τα φιλέτα μας, ρίχνουμε πιπέρι, αλάτι και το χυμό από το λεμόνι. Λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Μετά παίρνουμε τη λαμαρίνα μας και προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις. Παίρνουμε το ψάρι μας, πρώτα στο αλεύρι, μετά στο αυγό και τέλος στη φρυγανιά. Δεύτερο. Και το τελευταίο, πάμε να τα βάλουμε σε φούρνο προθερμασμένο, αντιστάσεις ή αντιστάσεις και αερόθερμο στους 200 βαθμούς για περίπου μισή ώρα, να ψηθούν. Μέχρι να ψηθούν τα φιλέτα ψαριού που έχουμε βάλει στο φούρνο, πάμε να φτιάξουμε τη σάλτσα ταρτάρ. Παίρνουμε ένα μπολ και αδειάζουμε μέσα τη συσκευασία της μαγιονέζας. Μπορείτε να φτιάξετε και σπιτική μαγιονέζα, θα γίνει εξίσου πιο ωραία η σάλτσα. Παίρνουμε την κάπαρη και θέλουμε να την κόψουμε σε πολύ πολύ μικρά κομματάκια. Αφού βάλουμε μέσα την κάπαρη, θα βάλουμε μέσα, θα ψιλοκόψουμε και θα βάλουμε μέσα και τα αγγουράκια τουρσί. Αφού βάλαμε και τα αγγουράκια, θα κόψουμε επίσης σε λεπτά φετάκια και το φρέσκο κρεμμύδι. Τώρα θα βάλουμε μέσα το 1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα. Και γύρω στους 7 σταγόνες Worcester sauce, 1 κουταλάκι του γλυκού, περίπου. Ανακατεύουμε καλά. Και η sauce tartare είναι έτοιμη. Θα τη βάλουμε στο ψυγείο να είναι κρύα για να φτιάξουμε τα μπέργκερ μας. Και αφού τα ψάρια μας είναι έτοιμα, μόλις τα βγάλουμε από το φούρνο, έτσι ζεστά όπως τα είναι, παίρνουμε το ψωμάκι μας. Βάζουμε, το ανοίγουμε, βάζουμε μία φέτα τυρί και θέλω να βάλουμε και ένα φιλέτο έτσι όπως είναι ζεστό για να λιώσει στο τυρί. Από πάνω βάζουμε μία κουταλίτσα σάλτσα, το κλείνουμε και το μπέργκερ μας είναι έτοιμο. Να φτιάξουμε άλλο ένα. Παίρνουμε το μπέργκερ, το ανοίγουμε, βάζουμε μία φετούλα, τυράκι, βάζουμε ένα φιλέτο ψαριού, σάλτσα, το κλείνουμε και είναι έτοιμο. Αυτά είναι τα μπέργκερ μου, είναι πολύ νόστιμα, πολύ γευστικά, είναι μια διαφορετική, μια άλλη συνταγή μάλλον για μπακαλιάρο, για να φάμε τον μπακαλιάρο μας.
Τα ακριβή υλικά βρίσκονται στα σχόλια του βίντεο και αν τα φτιάξετε, σας εύχομαι καλή επιτυχία!